Εγώ όμως θα πω την καλημέρα μας στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Είναι σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι σας κάνετε? Για την ωραία καλημέρα. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Είστε στη Θεσσαλονίκη ή είστε στην Αθήνα? Όχι, είμαι στην Αθήνα, γιατί σε λίγο ξεκινάει η ολομέλεια στο νομοσχέδιο υγείας. Οπότε θα πρέπει να παρέμβω κι εγώ σε λίγο. Είναι ένα πολύ καλό νομοσχέδιο, θέλω να πω. Είναι αυτό που, αν θέλετε, καταλύει το ρόλο του γιατρού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του γιατρού αποκλειστικής απασχόλησης, και ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για μεγάλη παραβίαση των βασικών αρχών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι μια περίοδος που γενικά στην υγεία ο κύριος Γεωργιάδης έχει επιλέξει να πληρώνουμε παντού, για το εμβόλιο, για τις εξετάσεις, για τα απογευματινά χειρουργία, για τον προσωπικό γιατρό. Είναι μάλλον μια αρνητική στιγμή για την υγεία της χώρας. Λοιπόν, μιλάτε οπότε στη Βουλή. Να ρωτήσω κάτι. Το απόγευμα θα είστε στη Θεσσαλονίκη όμως, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, γιατί θα πραγματοποιήσετε την πολιτική εισήγηση για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εν ώψη των ευρωεκλογών. Σήμερα οι νομαρχιακές επιτροπές της Α και της Β αναμένεται να παρουσιάσουν τους 21, αν δεν κάνω λάθος, υποψήφιους ευρωβουλευτές, γιατί είναι υποψήφιοι στις προκριματικές εκλογές, και αν καταφέρουν να συγκεντρώσουν σταυρούς, ψήφους και την προτίμηση των μελών και των φίλων του κόμματος, τότε θα ενταχθούν και στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για την Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται 4 θέσεις, οι 2 για γυναίκες, οι 2 για άντρες. Θα λέω σωστά, είμαι διαβασμένος? Ναι, σήμερα το βράδυ λοιπόν θα παρουσιάσουμε τους υποψήφιους για τις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, για τις ευρωεκλογές, όπου θα επιλεγούν από τις εκλογές της Κυριακής 4 άτομα. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, όφελο να πω, μια και στη βάση του κόμματος αλλά και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τη δυνατότητα την Κυριακή να ψηφίσουν είτε με φυσική παρουσία είτε ψηφιακά, ηλεκτρονικά, και να επιλέξουν τη μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Από τους 42 υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα θα είναι το ψηφοδέλτιό μας, οι 35 θα είναι με την επιλογή του κόσμου, της βάσης. Και μάλιστα επιλέξαμε να υπάρχει και μια δίκαιη γεωγραφική κατανομή. Για να εκπροσωπηθεί, η κάθε περιφέρεια. Ακριβώς έτσι. Όλες τις περιφέρειες εκπρόσωπο. Οπότε είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Και οι εκδηλώσεις για αυτή την παρουσίαση είναι πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί όλοι οι υποψήφοι παρουσιάζονται και μιλάνε. Πιστεύετε ότι θα έχει συμμετοχή? Τώρα με βοηθάτε κι εσείς για να έχουμε συμμετοχή. Προφανώς θα ήθελα να υπάρχει συμμετοχή. Ενώ από ανθρώπους που θα πάρουν μέρος για να ψηφίσουν προκριματικά τους υποψήφιους, αυτό εννοώ. Τα δικά μου, οι δικές μου οι πληροφορίες, κύριε Φάμελη, κύριε Υπουργέ, λένε ότι εκεί στον iSeries, στην πλατφόρμα, μέχρι και τις 7 Απριλίου, οπότε και ήταν η καταληκτική ημερομηνία για εκείνους που θέλουν να ψηφίσουν διαδικτυακά, γιατί γίνονται με υβριδικό τρόπο αυτές οι εσωκομματικές προκριματικές εκλογές, υπήρχε αρκετή συμμετοχή. Υπάρχει ενδιαφέρον. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπω πάρα πολλά νέα πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν και στις θέσεις των υποψηφίων. Από αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι εγώ κρίνω ότι δεν υπάρχει συμμετοχή, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας πω ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει συμμετοχή. Αλλά πρέπει να περιμένουμε και την Κυριακή, τις προβληματικές, για να είμαι ειλικρινής. Ωραία, θα το δούμε λοιπόν, θα το δούμε την Κυριακή τη συμμετοχή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία αυτή. Είναι πρωτόγνωρη το να επιλέγει η βάση της υποψηφίου των εκλογών. Είναι ένα βήμα δημοκρατίας το οποίο μας χρειαζόταν. Το ίδιο κάναμε με τα think tank που κάναμε πρόσκληση ανοιχτή και έχει έρθει πολύ σημαντικό και νέο κόσμο και δυναμικό. Φαίνεται ότι αυτή η επανεκκίνηση που βάλαμε στόχο στο συνέδριο δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τις δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνεται και από το κλίμα με τους νέους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας. Λοιπόν, 35 πρόσωπα θα προκύψουν από τις προκριματικές αυτές εκλογές στο ευρωψηφοδέλτιο. Άλλες 2 θέσεις καταλαμβάνουν οι νυν ευρωβουλευτές σας, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης και η κυρία Έλενα Κουντουρά, και άλλα 5 πρόσωπα θα προταθούν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος και εχθές σε μια αντίστοιχη εκδήλωση στην Αθήνα παρουσίασε ένα μέρος των υποψηφίων των προκριματικών εκλογών της περιφέρειας Αττικής. Θέλω να πάμε λίγο όμως στα δικά μας, τα της Θεσσαλονίκης, κύριε Υπουργέ, γιατί εγώ θυμάμαι ότι
λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του flyover, με πρωτοβουλία δική σας αλλά και των άλλων συναδέλφων σας εδώ από την Θεσσαλονίκη, συναδέλφων σας βουλευτών, είχατε πραγματοποιήσει μία ανοιχτή συζήτηση μαζί με τους εκπροσώπους των φορέων της πόλης και είχατε επιμείνει στο γεγονός ότι κατασκευάζεται, ξεκινά να κατασκευάζεται ένα έργο από την κυβέρνηση, αναφέρομαι στο flyover, χωρίς να υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη. Είχατε πάρα πολλά κενά και μάλιστα σηκώσατε και αρκετά τους τόνους κατά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αυτές τις επιλογές του. Και θέλω ένα σχόλιο σας με αφορμή τις νεότερες αυτές εξελίξεις. Φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει και όλα όσα υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των συλλογικοτήτων που στράφηκαν κατά του έργου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και την απάντηση την οποία έδωσε η πολιτική ηγεσία μετά από μια αντίστοιχη σύσκεψη χθες στο διοικητήριο. Ναι, πράγματι, είχαμε πολύ νωρίς ενημερώσει τους φορείς της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι εμείς το είχαμε κάνει αυτό από το 19, όταν το έργο εισήχθη από τον Πρωθυπουργό στον πολιτικό προγραμματισμό, χωρίς να έχει την οριμότητα που απαιτείται, χωρίς να εγκλέδει τις μελέτες που απαιτείται ή και τον βαθμό προτεραιότητας που χρειαζόταν. Μετά, όταν είδαμε ότι η κυβέρνηση αμετανόητη προχωράει κυριολεκτικά οδηγώντας τα τυφλά σε αυτό το έργο και οδηγώντας τα τυφλά στη Θεσσαλονίκη σε ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα, είχαμε ζητήσει τουλάχιστον να λυθούν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Δεν εισακουστήκαμε και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε κάθε μέρα και το τραγικό είναι ότι επιβεβαιωνόμαστε στους δρόμους όταν οι Θεσσαλονικείς και οι Θεσσαλονικές κάνουν μία ώρα για να πάνε και να έρθουν στη δουλειά τους, για να μπω μία μισή, δύο ώρες. Γι' αυτό φαίνεται ότι θα διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια. Και το τελευταίο επεισόδιο στο σύριο του flyover που βλέπουμε επιβεβαιώνει ότι είχαμε δίκιο και ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως ανεπαρκής να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα και να διαχειριστεί και τη λειτουργία της πόλης. Αυτό που επιβεβαιώνεται δυστυχώς είναι ότι όχι απλά λείπαν οι μελέτες, όχι απλά το έργο δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά τώρα πια δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε τη συζήτηση στο άλλο το δικαστήριο η κυβέρνηση, γιατί μάθαμε ότι ο λόγος της αναστολής των εργασιών και της αναβολής της εκδίκασης είναι ότι δεν είχαν πάει και οι φάκελοι απαραίτητοι από τα Υπουργεία. Και αναρωτιέμαι, ο κ. Σταχιάος που δήλωνε ότι το έργο κινδυνεύει μόνο από δικαστικές προσφυγές, το έλεγε γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί δικαστικά και νομικά το έργο. Και αποδεικνύονται όλα αυτά τα κενά. Όμως, επειδή ζήτησε από την αντιπολίτευση να μην εργαλειοποιούμε το flyover, ήθελα να το πω ότι η αντιπολίτευση είναι υποχρεωμένη να δηλώνει δημόσια και ευτυχώς το κάναμε πάρα πολύ νωρίς και αγαπητοί φίλοι το κάναμε πριν από 4,5 χρόνια τα σοβαρά ελλείμματα και το έμφραγμα που θα δημιουργούνταν στην πόλη. Δεν φταίει η αντιπολίτευση για τις τραγικές αδυναμίες της κυβέρνησης. Προσέξτε λιγάκι που βρισκόμαστε. Έχει ξεκινήσει ένα έργο με μια σύμβαση που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και ξεκίνησαν με μια επιτροπή επίλυση προβλημάτων το καλοκαίρι του 2023, στο οποίο δεν υπήρχαν μελέτες. Μια επιτροπή που μαζεύεται χωρίς να έχει δυνατότητα να εκπονήσει αυτό που λέμε επιστημονική μελέτη για να λύσει πραγματικά προβλήματα. Και φτάσαν σε σημείο 9 μήνες μετά τη συνεδρία αυτής της επιτροπής να αναθέσουν στην περιφέρεια να ξεκινήσει μελέτες για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος που δημιουργεί το έργο. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Κυριολεκτικά. Η κυβέρνηση, η Θεσσαλονίκη πληρώνει την οξύτατη ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Και αυτό που μαθαίνουμε τελικά είναι ότι πέρα από τα τεχνικά ελλείμματα, και θέλω να σας το πω αυτό, δυστυχώς υπάρχει και ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο πίσω από το flyover. Δηλαδή. Και όσο ψάχνουμε τα χαρτιά, βρίσκουμε ότι τελικά το κόστος του flyover, από ό,τι φαίνεται από την επίσημη σελίδα των έργων ΣΤΙΤ, γιατί το έργο γίνεται με συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, παρότι ο Πρωθυπουργός είχε πει παραπλανώντας μας ότι είχε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, πρακτικά υπάρχει ένα βάρος 26 χρόνων στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα με κόστος 1,55 δις. Ενώ μας λένε σε όλους τους τόνους ότι το κόστος του έργου είναι 380 γύρω εκατομμύρια. Γύρω στα 380 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Τελικά μπορείτε να διαπιστώσετε από την επίσημη σελίδα, λέγεται PPP Unit, ότι το κόστος των πληρωμών για τα επόμενα χρόνια ανέρχεται, συγγνώμη, από το 27 και μέχρι το 2051, ανέρχεται σε 1,55 δις. Αυτό το ποσό από πού προκύπτει, κύριε Υπουργέ? Αυτό το ποσό θα επιβαρύνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Πιθανά στερόντως μας και από άλλα έργα πρέπει να γίνουν με δημόσιο διαδικασία, αλλά θα μπορούσε να γίνει με δημόσια χρηματοδότηση, ακόμα και αν τελικά ήταν τεχνικά και περιβαλλοντικά και συγκοινωνιακά επαρκές, με απευθείας χρηματοδότηση ως δημόσιο έργο. Αυτό είναι ένα από το κρατούμενο.
Ταυτόχρονα όμως διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια απόφαση στη διάβγεια, η οποία αναρτήθηκε τον Φεβρουάριο, η απόφαση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος. Σε αυτό λοιπόν το, και μπορώ να σας τη στείλω όποτε θέλετε, είναι 7 Δευτέρου 24 αυτή η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών. Σε αυτή λοιπόν την απόφαση διαπιστώσαμε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης το έργο παρατάθηκε για 5 μήνες πριν καν ξεκινήσει, και μάλιστα επειδή είναι ευθύνη της κυβέρνησης αυτή η παράταση, θα πληρώσουμε και αποζημίωση στην κατασκευάστρια εταιρεία. Γιατί φαίνεται ότι το μόνο που μελέτησε καλά η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, επί κ. Καραμαλή τότε, ήταν το πώς θα πάρει αποζημιώσεις ο ανάδοχος χωρίς να κάνει εργασίες. Και δυστυχώς οφείλω να σας πω ότι βρήκαμε από την αλληλογραφία του Υπουργείου ότι μεταξύ του Μαΐου του 2023 και του Νοεμβρίου του 2023 το Υπουργείο σταμάτησε την αλληλογραφία με την εταιρεία κατασκευής, παρέλαβε τη μελέτη διασφάλισης κυκλοφορίας και το χρονοδιάγραμμα από την κοινοπραξία, στο πω έτσι, του έργου στις 23 Μαΐου και επανήλθε με απάντηση για να το, αν μπορείτε να φανταστείτε, 24 Οκτωβρίου. Πρακτικά τι έκαναν για 5 μήνες. Κάνανε ουσιαστικά μια παύση συνεργασιών και θεσμικών επικοινωνιών με την κοινοπραξία και μάλιστα για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη μελέτη διασφάλισης κυκλοφορίας και το χρονοδιάγραμμα εργασιών, για τα οποία γίνεται όλη η συζήτηση στη συνέχεια. Και οφείλω να πω ότι περνάει από το μυαλό μας ότι αυτή η καθυστέρηση είχε να κάνει και με τις δύο εκλογές που γίνανε ανάμεσα. Δηλαδή, η μεγάλη πίεση που αναπτυσσόταν στη Θεσσαλονίκη τότε, ναι, η μεγάλη πίεση που αναπτυσσόταν και το επικείμενο των εθνικών εκλογών και των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, δημιούργησε ξαφνικά μία ανακοπή κατά κάποιο τρόπο στην διοικητική λειτουργία για το flyover. Δεν μας φτάνουν δηλαδή όλα τα προβλήματα που είχαμε, η έλλειψη μελετών, η έλλειψη προτεραιότητας, η περιβαλλοντική άδεια. Γιατί θέλω να σας πω ότι όταν το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, είχε ακυρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Γιατί ακριβώς έχει υλοτόμηση ενός μεγάλου τμήματος του ΣΕΙΞΟΥ. Επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μια σοβαρότατη ευθύνη και σε αυτό το μπέρδεμα με το χρονοδιάγραμμα και τις αδειοδοτήσεις μελέτες διασφάλισης κυκλοφορίας. Πάντως, ειλικρινά, εγώ θα σας στείλω το έγγραφο, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει αυτό το τεράστιο κενό των 5 μηνών. Το οποίο, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι κατέληξε το έργο να παραταθεί πριν καν ξεκινήσει και να αποζημιώνουμε και τον ανάδοχο, δηλαδή να πληρώνουν οι πολίτες το κόστος της καθυστέρησης της κυβέρνησης. Γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο λόγος της διακοπής. Κοίτα μου εσείς. Για ποιο λόγο από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο σταμάτησε η αλληλογραφία. Εγώ έχουμε βρει ότι υπάρχει έγγραφο του φορέα με το οποίο αιτήθηκε την έγκριση της μελέτης διασφάλισης κυκλοφορίας και είχε υποβληθεί τότε και το χρονοδιάγραμμα εργασιών. Μάλιστα, επανυποβλήθηκε 15 Πέμπτου το ένα έγγραφο της κοινοπραξίας και 23 Πέμπτου το επόμενο. Και η απάντηση της αναθέτουσας αρχής, η οποία ζητούσε απλά επανυποβολή του χρονοδιαγράμματος, ήταν 24 Δεκάτου. 5 μήνες. Δεν υπήρξε απάντηση δηλαδή από την πλευρά του Υπουργείου προς τον ανάδοχο. Και στο ίδιο έγγραφο τελικά λέει ότι επειδή αναγνωρίζει ότι με ευθύνες της πολιτείας δεν υπήρξε αυτή η απάντηση, το ίδιο έγγραφο που παρατείνει, μεταφέρει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, αναλαμβάνει και την πληρωμή. Λέει λοιπόν ότι λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη των εργασιών παρατείνεται το έργο και αντίστοιχα η ημερομηνία διαθεσιμότητας. Και γράφει από κάτω, είναι η δεύτερη παράγραφος, διαβάζω από μέσα, η καθυστέρηση της ημερομηνίας έναρξης που μεταθέτει την ημερομηνία διαθεσιμότητας δεν οφείλεται σε υπεπιότητα του φορέα. Το γράφει η πολιτεία πλέον. Μάλιστα. Αναλαμβάνει την ευθύνη της παράτασης. Άρα εδώ έχουμε ταυτόχρονα και ένα οικονομικό σκάνδαλο. Και στο κόστος χρηματοδότησης τελικά, που άλλα λέγανε στην πόλη, αλλά και στο θέμα της αποζημίωσης του αναδόχου χωρίς να εκτελέσει έργο και του χρονοδιαγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η πόλη βέβαια ζει ένα έμφραγμα. Κύριε... Διαπιστώνω ότι κατά κάποιο τρόπο ακούμε και κάποιες απειλές από την κυβέρνηση. Από τη μια μεριά άκουσα τον κύριο Τακιάο να κατηγορεί τους αντιδρόντες μέσα σε δημοτικό συμβούλιο μάλιστα. Και τώρα ακουστικά άκουσα να λέει χθες η κυβέρνηση ότι επειδή υπάρχει αναστολή εργασιών, το εργοτάξιο θα παραμείνει ως έχει, άρα θα συνεχίσει εν αναστολή το έργο να ταλαιπωρεί τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουν την απόφαση, είναι, φαντάζομαι, για να δούμε τι θα γίνει. Εγώ πάντως ξέρω ότι αυτό που βλέπουμε καθημερινά μαζί με το πρόβλημα της διέλευσης ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτό κρίσιμο, ότι δεν μπορούν να περάσουν. Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι κρίσιμο. Αυτό ξέρω είναι. Ότι
τουριστικός τομέας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής ήδη έχει χτυπήσει το καμπανάκι, γιατί η αγωνιά, γιατί η μετακίνηση πλέον από δυτικά προς ανατολικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μας ενημερώνουν και πολίτες των νομών της Συμμαθίας, της Πέλλας, της Πιερίας, ότι πλέον στην Αθήνα δεν θα πηγαίνουν μέσω του αεροδρομίου, θα έχουν απευθείας, μπορεί να είναι πιο σύντομο. Και οφείλω να πω ότι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και μια ανακοίνωση των εργαζομένων της αστυνομίας που μας είπαν ότι για να υποστηριχτεί εκτάκτως το flyover, το οποίο γίνεται χωρίς μελέτη κυκλοφορίας, άρα δεν έχει αποφασιστεί και σε ποιους κόμβους θα μπαίνουν οι αστυνομικές δυνάμεις, μεταφέρονται στελέχη, προσέξτε, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που μένει χωρίς υφιστάμενους, θα έχει μόνο λίγα αξιωματικούς, και από την Αντιτρομοκρατική. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη αδυνατίζει την εγκληματολογική έρευνα και την αντιτρομοκρατική για να καλυφθούν τα ελλείμματα της κυβέρνησης που δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη το έφραγμα του flyover. Μάλιστα, κύριε. Δεν είναι ένα τα προβλήματα, κύριε, είναι πάρα πολλά τα οποία δημιουργούνται. Κύριε Φαμελέ, η κυβέρνηση μιλά για πολιτική στοχοποίηση του flyover. Είναι κάτι το οποίο υπόθηκε χθες στο συντονιστικό. Θα ήθελα την απάντησή σας σε αυτό το οποίο ισχυρίζονται τα στελέχη. Ο Νάντζο Κλέτης θα φοβηθεί ο νοικοκύρης. Γιατί μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Εμείς από την ώρα που βγήκε ο Πρωθυπουργός το 19 να ανακοινώσει το έργο χωρίς περιβαλλοντική άδεια και χωρίς να είναι το έργο πρώτης προτεραιότητας, είχαμε μιλήσει για το λάθος. Ξαναβγήκαμε επίσημα και με δημοκρατικό ήθος, πρέπει να πω, και όχι με αυτή τη συμπεριφορά την υπεροπτική και οπτική της κυβέρνησης, να μιλήσουμε από τον Νοέμβριο και να ενημερώσουμε τους φορείς ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Γιατί και οι φορείς της πόλης έχουν ευθύνες. Από το 19 έχουν ευθύνες. Εμείς βλέπαμε την κατάσταση η οποία εξελίσσεται. Δεν θέλουμε να το παίζουμε μεταχριστών προφήτες. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος ο οποίος διαπιστώνει πράγματα τα οποία φαίνονται πλέον απροκάλυπτα. Δηλαδή, μάθαμε χτες ότι δεν πήγε καν η πολιτεία το φάκελο του έργου στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και μάθαμε ότι το μπαλάκι τώρα πέφτει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή, οι ενδοκυβερνητικές κόντρες δεν έχουν τελειωμό. Και φταίει οι αντιπολίτες, ή φταίνουν οι πολίτες που διαμαρτύρονται, ή φταίνουν τα δικαστήρια. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από την κυβέρνηση. Σε οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Κύριε Φάμελε, λοιπόν, το θέμα, επειδή βλέπουμε ότι ασχολείστε εδώ και χρόνια με το flyover, θα το πάτε στη Βουλή, θα κάνετε κάποια επίκαιρη ερώτηση προκειμένου να γίνει και μια συζήτηση και με τα αρμόδια Υπουργεία. Στις 14 Φεβρουαρίου καταθέσαμε μια ερώτηση τότε που είχαν προκειμένου. Κύριε Φάμελε, εκεί, στις 14 Φεβρουαρίου. Στις 14 Φεβρουαρίου, λοιπόν, εμείς καταθέσαμε μία ερώτηση με αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Όχι απλά δηλαδή ερώτηση. Mm-hmm. Ζητήσαμε και τα έγγραφα. Τα λάβατε? Όχι, δεν τα έχουμε λάβει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, εμείς το έχουμε πάει στη Βουλή και εδώ υπάρχει και μία περίεργη στιγμή ηχθείως. Δεν ξέρω τι φοβάται ακριβώς η κυβέρνηση. Ζητήσαμε δηλαδή να μας δώσουν την αλληλογραφία αυτή που σας ανέφερα. Γιατί επιστράφηκε το χρονοδιάγραμμα. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τη μελέτη διασφάλισης κυκλοφορίας για όλο αυτό το σκοτεινό διάστημα από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Και δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα για να τα παρουσιάσω όλα αυτά. Πάντως, επειδή πριν από λίγο σας διάβασα έγγραφο που είναι στη διάβγεια πλέον, αναμφισβήτητο, και περιγράφει ότι την ευθύνη της καθυστέρησης και την ευθύνη της αποζημίωσης την έχει η πολιτεία, εγώ ρωτώ. Ποιος θα αναλάβει την κυβερνητική ευθύνη και την οικονομική ευθύνη το ότι θα πληρώσουμε αποζημιώσεις για ένα έργο που καθυστέρησε ανεξήγητα η κυβέρνηση μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου. Μάλιστα. Χωρίς να αλλάξει καμία μελέτη. Γι' αυτό το συνδέουμε πολιτικά κίνητρα. Φαντάζομαι. Μελέτη που άλλαξε. Φαντάζομαι ότι θα κινηθείτε και αρμοδίως τις επόμενες ημέρες για να λάβετε αυτές τις απαντήσεις τις οποίες ζητάτε από την κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω το κομμάτι του οικονομικού σκανδάλου. Δεν μπορεί να δώσει απάντηση στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν καθημερινά με το πήγαινε έλα στην περιφερειακή και στην πόλη εξαιτίας της περιφερειακής. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ένα τέτοιο προκλητικό και υπερπτικό τρόπο η Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Να κατηγορούνται δηλαδή αντιδρώντες για παλαιοχριστιανοί, επειδή πήγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο τελικά από ό,τι φαίνεται έδωσε μια αναστολή έστω για λίγες μέρες μέχρι να γίνει η εκδίκαση ορθώς. Εξαιτίας ευθύνης της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω. Εμείς σεβόμαστε απολύτως τους κανόνες της δημοκρατίας. Αλλά εδώ δεν σέβεται ούτε την περιβαλλοντική επιστήμη, ούτε την αντιδοτήση κυβέρνηση, ούτε την τεχνική επιστήμη.
στιγμή ούτε τα λεφτά των πολιτών δεν σέβεται. Φαντάζομαι και είμαι σίγουρος ότι το θέμα θα έχει εξελίξει, κύριε Φάμελε, και θα περιμένουμε και τις παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Να είστε καλά, να είστε καλά. 7 η ώρα το απόγευμα για αυτούς που ανοίξανε τώρα τα ραδιοφωνά τους στο Δημαρχείο, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστά, και θα παρουσιαστούν οι υποψήφοι των προκριματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και ο κύριος Φάμελος θα κάνει και την κεντρική εισήγηση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.